Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον ΙΔΕΛΤΑ. Ο Απόστολος έκλεισε το προηγούμενο κεφάλαιο με την προτροπή προς τους πιστούς της Εκκλησίας της Ρώμης να ντυθούν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Να δείχνουν δηλαδή στην καθημερινή του συμπεριφορά ότι έχουν το χαρακτήρα και την ανατροφή του Ιησού Χριστού. Τώρα, στο κεφάλαιο 14, έρχεται ο Απόστολος να μιλήσει για ένα λεπτό θέμα το οποίο εξηγεί την πρακτική εφαρμογή της αγάπης του ενός πνευματικού αδελφού προς τον άλλον. Είναι ενδιαφέρον το θέμα και έχει πρακτική αξία. Αρχίζουμε λοιπόν με το χωρίον 1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστην προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμών. Δεν χωρεί αμφιβολία πως εδώ ο Απόστολος έχει υπόψη του κάποια μειονότητα Ιουδαιοχριστιανών μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή χριστιανών αλλά από το Ιουδαϊκό στοιχείο προερχομένους, που είχαν ορισμένες ιδιοτροπίες αυτοί οι άνθρωποι και ορισμένες αδυναμίες σε μερικά ζητήματα της πίστεως, ήσαν οι ασθενούντες κατά την πίστη. Το ρήμα ασθενό προέρχεται φυσικά από τη λέξη σθένος, που σημαίνει ψυχή, και από το άλφα το στερητικό. Ασθενό λοιπόν εννοεί έχω αδύνατη ψυχή. Στις πνευματικές μου εκδηλώσεις δηλαδή δείχνω ορισμένες αδυναμίες ή έστω ιδιοτροπίες. Αυτούς λοιπόν οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους αδυναμίες με καλή συνείδηση, να μην τους αποστρέφεστε, αλλά να τους δέχεστε με συμπάθεια, προτρέπει ο Απόστολος, και μάλιστα χωρίς φιλονικίας διαλογισμών, χωρίς δηλαδή να ανοίγετε μαζί τους επιχειρηματολογίες και προστριβές που στο τέλος δεν καταλήγουν πουθενά. Στο χωρίον 2 ο Απόστολος αναφέρει την πρώτη συγκεκριμένη αιτία που δημιουργούσε τις προστριβές αυτές με τους αδύνατους στην πίστη. Να τη γράφει. Άλλος μεν πιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα, ο δε ασθενών τρώχει λάχανα. Το φαγητό λοιπόν ήταν η μία συγκεκριμένη αιτία των προστριβών. Αυτοί τους οποίους ο Απόστολος ονομάζει δυνατούς, αισθανόταν ελεύθεροι να τρώνε το κάθε τι, ενώ οι αδύνατοι έτρωγαν μόνον χόρτα. Τούτοι οι τελευταίοι ήσαν, καθώς είπαμε, οι Ιουδαιοχριστιανοί, οι οποίοι μολονότι είχαν προσχωρήσει στη Χριστιανική Εκκλησία, συνέχιζαν να κρατούν ορισμένες εντολές του νόμου, αλλά με συνείδηση καθαρή. Ενώ οι άλλοι, τους οποίους ο Απόστολος ονομάζει δυνατούς, αυτοί πίστευαν ότι όπου είναι χάρις, εκεί δεν έχουν καμία θέση οι απαγορεύσεις του Μωσαϊκού νόμου. Και γι' αυτό έτρωγαν απ' όλα. Και προχωρεί ο Απόστολος στο χωρίον 3. Ο τρόγων ας μη καταφρονεί τον μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μη κρίνει τον τρόγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Εκείνος που αισθάνεται ότι έχει την ελευθερία να τρώει το κάθε τι, αισθάνεται επίσης και την υπερηφάνεια της γνώσεώς του και συνεπώς μία ανωτερότητα απέναντι εκείνου που δεν τρώει παρά μόνο λάχανα. Από την άλλη μεριά, αυτός που θεωρείται σαν αδύνατος και τρώει μόνο λάχανα, έχει την τάση να κατακρίνει τον αδελφό του, ο οποίος με την ελευθερία που νομίζει ότι έχει, καταπατεί εντολές του Θεού. Ο Απόστολος λοιπόν συνιστά, ούτε αυτός που τρώει να περιφρονεί τον αδελφό του που δεν τρώει παρά λάχανα, αλλά ούτε αυτός που δεν τρώει να κατακρίνει τον αδελφό του που τρώει απ' όλα. Εσύ που δεν τρως, πώς κατακρίνεις ένα πνευματικό αδελφό σου εφόσον τον έχει δεχθεί ο Θεός μέσα στην εκκλησία του, ερωτά ο Απόστολος. Το πνεύμα της αμοιβαίας ανοχής που συνιστά εδώ ο Απόστολος, αγαπητοί μου φίλοι, μαρτυρεί ότι αυτής της μορφής οι διαφορές που υπήρχαν στους κόλπους της εκκλησίας του δεν ήταν σπουδαίες και ουσιώδεις, καθώς λόγω χάρη η περίπτωση στην εκκλησία της Γαλατίας, όπου ο νόμος των εντολών του Μωυσή ζητούσε να πάρει τα δικαιώματα του Ευαγγελίου της Χάριτος. Δεν ήταν τέτοια σοβαρά περίπτωση εδώ. Στην περίπτωσή μας υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις σε μερικά σημεία που η ανθρώπινη αδυναμία δημιουργούσε προστριβές, μικροκαυγάδες μέσα στην εκκλησία, παρεξηγήσεις, κατακρίσεις, οι οποίες όμως εμπόδιζαν την πνευματική πρόοδο της εκκλησίας. Ας προχωρήσουμε στο χωρίον 4. Συ τι είσαι ως τις κρίνεις ξένων δούλων, εις τον ίδιο αυτού Κύριον ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Ο Απόστολος ελέγχει τον αδύνατο αδελφό, δηλαδή αυτόν που δεν τρώει, όταν βιάζεται και κατακρίνει τον δυνατόν, αυτόν που τρώει απ' όλα.
και ο ένας και ο άλλος είσαστε δούλοι, τους υπενθυμίζει ο Απόστολος. Συνεπώς, αν ένας δούλος κάνει το έργο του ή αν άλλος δούλος αμελεί το έργο του, αυτό ενδιαφέρει μονάχα το αφεντικό, όχι εσένα το δούλο. Αν ο δούλος κάνει το έργο του, το αφεντικό θα κερδίσει. Όπως και αν δεν το κάνει ο δούλος το έργο του, το αφεντικό θα ζημιωθεί. Τι δουλειά λοιπόν έχεις εσύ, ένας δούλος, να κρίνεις ένα σύντουλό σου σε υποθέσεις του αφεντικού, ερωτά ο Απόστολος σε τόνο ελέγχου. Άφησε το αφεντικό να κρίνει και άφησε και το αφεντικό να καταδικάσει. Εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Ο δούλος, εξηγεί ο Απόστολος, είναι υπόλογος απέναντι στο αφεντικό του. Στο πνευματικό έργο της ημέρας, ο δούλος είτε δείχνει πιστότητα και στέκει, είτε δείχνει απιστία στη σχέση του με τον Κύριον και πέφτει. Ο Θεός είναι ικανός να διορθώσει τα στραβά του δούλου, ώστε ο δούλος να μην πέσει, αρκεί να είναι ειλικρινής και ό,τι κάνει, να το κάνει με συνείδηση αγαθή απέναντι του Θεού. Και αν υποθέσουμε πως με αυτό που κάνει ο ένας δούλος θεωρείται από τον άλλον σαν πεσμένος, είτε δηλαδή επειδή τρώει, είτε επειδή δεν τρώει, ο Θεός είναι δυνατός να τον φωτίσει, ώστε να σηκωθεί επάνω. Ο Θεός θα το κάνει αυτό, όχι ο άλλος αδελφός με τις ειρωνίες του και με τις κατακρίσεις του. Αφού ο Απόστολος μίλησε για το φαγητό, βάζει τώρα ένα άλλο νέο στοιχείο που προκαλούσε προστριβές και κατακρίσεις μεταξύ των πιστών. Και αυτό είναι η διάκριση της μίας ημέρας από την άλλη. Αυτό θα μας πει στο παρακάτω χωρίον 5. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέρα αγιωτέραν παρά άλλην, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέραν. Ας είναι έκαστος πληροφορημένος εις τον ίδιο αυτού νου. Οι ημέρες που κάνει λόγο εδώ ο Απόστολος είναι οι θρησκευτικές γιορτές, τα Σάββατα και οι αργίες του Ιουδαϊκού νόμου, που αρκετοί χριστιανοί εξ Ιουδαίων συνέχισαν να τις στηρούν μολονότι ήσαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Καθώς λόγου χάρη γράφει ο Απόστολος Παύλος και στους Κολοσσαείς, «Ας μη σας κρίνει μηδείς δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων». Κολοσσαείς κεφάλαιον Β, χωρίον 16. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως ο Απόστολος άφηνε τη συνείδηση του καθενός χριστιανού να κρίνει αν πρέπει να σέβεται τη μία μέρα περισσότερο από την άλλη. Όπως και στο ζήτημα του φαγητού που μιλήσαμε παραπάνω, το ίδιο και στο ζήτημα τούτο της διακρίσεως των ημερών, ο Απόστολος δεν επιβάλλει κανένα αποστολικό διάταγμα. «Ας είναι ο καθένας πληροφορημένος τον ίδιο το νου του», συνιστά ο Απόστολος. Νουθεσία που σημαίνει «Ας εξετάσει ο καθένας προσεκτικά αυτό το θέμα και ας ακολουθεί τις προσωπικές του πεπιθήσεις, αρκεί αυτές να είναι πεπιθήσεις που να βγαίνουν από καθαρή συνείδηση». Προχωρούμε στο χωρίον 6. «Ο παρατηρών την ημέραν παρατηρεί αυτήν δια τον Κύριον, και ο μη παρατηρών την ημέραν δια τον Κύριον δεν παρατηρεί αυτήν. Ο τρώγων δια τον Κύριον τρώγει, διότι ευχαριστεί στον Θεόν, και ο μη τρώγων δια τον Κύριον δεν τρώγει και ευχαριστεί στον Θεόν». Εφόσον αυτός που κρατάει το Σάββατο και τις άλλες θρησκευτικές γιορτές το κάνει με ειλικρινή διάθεση να ευχαριστήσει τον Κύριον, ας το κάνει. Όπως και ο άλλος, που δεν κρατεί το Σάββατο. Εφόσον έτσι πιστεύει, ας μην το κρατάει. Δεν κάνει καμία διαφορά. Αρκεί και ο ένας και ο άλλος να το κάνουν για να τιμάται και να υπηρετείται ο Κύριος. Το σημείο τούτο θέλει ο Απόστολος να τονίσει ιδιαίτερα. Είτε δηλαδή στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, πρέπει να τιμάται και να υπηρετείται ο Κύριος. Τα ζητήματα αυτά τα δευτερεύοντα, ο χριστιανός δεν τα θεωρεί έτσι βαριά. Και είναι ελεύθερος να αποφασίσει με καθαρή συνείδηση μόνον εφόσον χρησιμοποιεί την ελευθερία του με τον απότερο και ειλικρινή σκοπό να ευχαριστήσει τον Θεό και μόνον για αυτό το σκοπό. Στο σημείο τούτο μπορεί κάποιος να ρωτήσει. Αν κατά τον Απόστολο όλες οι ημέρες είναι ίδιες, τότε για ποιο λόγο ο σημερινός χριστιανός κρατάει την Κυριακή? Είναι η Κυριακή ημέρα αγιότερη από τη Δευτέρα ή από οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδος? Ο Απόστολος απαντά όχι. Όλες οι μέρες έχουν την ίδια πνευματική αξία και τιμή. Η Κυριακή δεν είναι ανώτερη σε αγιότητα από οποιαδήποτε άλλη μέρα, όπως και η αργία δεν είναι απασχόληση αγιότερη από την εργασία.
Ο Κύριος ο ίδιος είπε σε κάποια περίπτωση ότι δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Δεν υπηρετεί ο άνθρωπος τις ημέρες, αλλά οι ημέρες υπηρετούν τον άνθρωπο. Η Κυριακή είναι χρειαστή μόνον για λόγους ψυχοσωματικής αναπαύσεως και όχι επειδή αυτή καθεαυτή είναι η μέρα τιμιότερη και αγιότερη από κάθε άλλη μέρα της εβδομάδος. Στη ζωή μας τη χριστιανική, η κάθε μέρα της εβδομάδος έχει την ίδια αξία, εφόσον η κάθε μέρα μας προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες για να υπηρετήσουμε τον Θεό και για να διαδώσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου Του. Ας έρθουμε τώρα στα χωρία 7 και 8. Διότι ουδείς εξ ημών ζει διε αυτόν και ουδείς αποθνίσκει διε αυτόν. Επειδή εάν τε ζώμεν δια τον Κύριον ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν δια τον Κύριον αποθνίσκομεν, εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα. Με αυτά τα λόγια του Απόστολος γενικεύει το θέμα. Από τις λεπτομέρειες του φαγητού και των Σαββάτων επεκτείνει το ζήτημα σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη χρήση και το έργο της ανθρώπινης ζωής. Οτιδήποτε γίνεται που έχει ως κέντρο και σκοπό τη δόξα του Θεού, αυτό είναι αποδεκτό στην ηθική τάξη του Θεού. Στο κάτω-κάτω, αν ζούμε, πρέπει για τον Κύριο να ζούμε. Όπως και αν πεθαίνουμε, πρέπει για τον Κύριο να πεθαίνουμε. Και στη ζωή λοιπόν και στο θάνατο, παραμένουμε δικοί του. Εννοεί το εξής εδώ ο Απόστολος. Λέγει στους χριστιανούς της Ρώμης, εφόσον οι δεσμοί μας είναι τόσο δυνατοί, ώστε ως χριστιανοί να είμεθα αχώριστοι από τον Χριστό, όχι μόνο στη ζωή, αλλά και ακόμα και στο θάνατο, δεν είναι παράλογο το να καυγαδίζεται ο ένας με τον άλλον για επουσιώδη μικροζητήματα, καθώς λόγω χάρη το ζήτημα του φαγητού ή του πιωτού ή της διακρίσεως των ημερών? Δεν είναι ανόητη αυτή η συνήθεια το να το κάνετε αυτό? Και προχωρείς το χωρίον 9. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου είναι δύο γεγονότα που μας δίνουν την εγγύηση ότι πράγματι θα είμεθα δική του και στο θάνατο και στη ζωή. Είτε πεθαίνουμε, είμαστε δική του, επειδή πέθανε αυτός για να μας αποκτήσει σαν καρπό της θυσίας του. Είτε ζούμε, πάλι είμαστε δική του, επειδή έχουμε και θα έχουμε μέσα μας τις δυνάμεις της ειδικής του ζωής και της Αναστάσεως. Σε όποια σφαίρα υπάρξεως και ανήμεθα, οι δεσμοί μας με τον Κύριον είναι αδιάσπαστοι. Αυτός ήταν ο αποκλειστικός σκοπός του θανάτου και της Αναστάσεώς του. Να είναι ο Κύριός μας και ενώ σου βρισκόμεθα στη ζωή και ενώ σου φύγομαι από τη ζωή. Και τώρα ερχόμεθα στα χωρία 10 και 11. Συ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου? Ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου? Επειδή πάντες θέλομεν παρασταθεί στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γεγραμμένον ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι είσαι με θέλει κάμψη παν γόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Εφόσον μόνον ο Κύριος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να κρίνει, γιατί σε αδύνατε κατακρίνεις τον αδελφό σου επειδή τρώει απ' όλα? Γιατί και εσύ δυνατέ περιφρονείς τον αδελφόν σου επειδή τρώει μόνον λάχανα? Ο δικαστής είναι ένας, ο Κύριος. Εμείς όλοι, είτε από τους αδύνατους είμεθα είτε από τους δυνατούς, ο καθένας μας θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Κριτή Χριστού. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο Κύριος Ιησούς βεβαιώνει πως ο πιστός δεν θα κριθεί. Με αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα παρουσιαστούμε μπροστά στο δικαστήριο. Καθώς και αλλού ο Απόστολος εξηγεί, πρέπει πάντες να εμφανιστούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμευθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο έψιλον, χωρίον 10. Ο καθένας έχει να δώσει λόγο για τον εαυτόν του. Ο δυνατός για τον τρόπο που χρησιμοποίησε την ελευθερία του απέναντι του αδυνάτου, αλλά και ο αδύνατος ανέδειξε ένα πνεύμα κατακρίσεως απέναντι στο δυνατό αδελφό του. Και συμπεραίνει ο Απόστολος στο χωρίον 12. Άρα λοιπόν, έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Ο Θεός είναι εκείνος που θα δικάσει τους αδύνατους, καθώς και τους δυνατούς. Αυτός θα δικάσει όλους ανεξαιρέτως. Αν λοιπόν έχεις το συνήθειο να δικάζεις, τότε δίκασε τον εαυτόν σου αντί να δικάζεις τον αδερφόν σου και άφησε τον Θεό να δικάσει τον άλλον πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ας έρθουμε τώρα στο χωρίον 13. Λοιπόν, ας μη κρίνομεν πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον,
το να μην βάλετε πρόσκομα εις των αδελφών, εις σκάνδαλον. Μία ηθική αρχή μεγάλης σημασίας έχει να θεμελιώσει εδώ ο Απόστολος, και αυτή η αρχή είναι ότι ο κάθε χριστιανός έχει την υποχρέωση να προστατεύει την πνευματική ζωή και την πνευματική ευημερία του αδελφού του. Παρά να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον, νουθετεί ο Απόστολος, ας το θεωρήσετε σαν ηθική σας υποχρέωση το να μην βάλετε πρόσκομα ή σκάνδαλο στη συνείδηση του αδελφού σας και έτσι τον κάμνετε να αμαρτήσει. Η λέξη πρόσκομα περιγράφει το εμπόδιο πάνω στο οποίο σκοντάφτουμε και πέφτουμε. Στο σημείο τούτο ο χριστιανός, ο δυνατός χριστιανός, μπορεί να ρωτήσει: «Δεν είμαι λοιπόν ελεύθερος εν το Χριστώ?» Και αν είναι αλήθεια ότι είμαι ελεύθερος, πώς μπορεί αυτή η ελευθερία μου να συμβιβαστεί με τον περιορισμό που μου επιβάλλει η συνείδηση του άλλου? Η απάντηση του Αποστόλου είναι: «Ναι, αδελφέ μου, είσαι ελεύθερος, επειδή ο Χριστός μας εκάλεσε στην ελευθερία. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά μην ξεχνάς ότι η αγάπη πρέπει να στέκεται πιο πάνω από την ελευθερία. Το άλλο είναι ελεύθερο να τρέξει όπου θέλει, αλλά δίχως τα γέμια η ελευθερία του θα φέρει ζημιά. Το ελεύθερο άλογο είναι η ελευθερία σου. Τα γέμια είναι η αγάπη προς τον αδελφό σου. Και αυτή η αγάπη σου επιβάλλει την ηθική υποχρέωση, αν είσαι από τους δυνατούς, να μην δημιουργείς καταστάσεις υπερηφάνειας που τραυματίζουν τη συνείδηση του αδελφού σου και προκαλούν την πνευματική του πτώση». Αυτή είναι η απάντηση του Αποστόλου προς τους δυνατούς. Στο θέμα αυτό που έχει μεγάλη πρακτική αξία, αγαπητοί μου φίλοι, στη χριστιανική ζωή θα επανέλθουμε και αργότερα, για να εξετάσουμε και μια άλλη πλευρά του. Τώρα όμως θα προχωρήσουμε στο παρακάτω χωρίο μας 14. «Εξεύρω», συνεχίζει ο Απόστολος, «εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού ότι ουδέν υπάρχει ακάθαρτον αφέ αυτού, ή μη εις τον όστις το χάζεται τι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον». Με την εξήγηση του αυτή ο Απόστολος φαίνεται να παίρνει το μέρος των δυνατών που αισθάνονται την ελευθερία να τρώνε απ' όλα και εκφράζει την πεποίθηση ότι κανένα είδος τροφής δεν είναι αυτό καθ' αυτό ακάθαρτο. Και προσθέτει «εν Κυρίω Ιησού», για να εξηγήσει ότι ο Κύριος Ιησούς κατήργησε τις υποχρεώσεις του τελετουργικού νόμου που χώριζε τις τροφές σε καθαρές και σε ακάθαρτες. Λερώνει τον άνθρωπο αυτό που είναι στην καρδιά του και όχι τα εξωτερικά πράγματα και οι συνήθειές του, είτε τροφές είναι αυτές, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν η καρδιά είναι καθαρή, τότε όλα είναι καθαρά, επειδή οτιδήποτε κάνει η καθαρή καρδιά επιτρέπεται από την ηθική τάξη. Αν όμως κάποιος έχει την πεποίθηση ότι ο Θεός απαγορεύει κάποιο συγκεκριμένο φαγητό και παρόλα αυτά το τρώει, τότε παρακούει τον Θεό. Οπότε για αυτόν τον άνθρωπο το φαγητό που έφαγε είναι πράγματι ακάθαρτο, επειδή έκαμε κάτι ενάντια στην πνευματική του γνώση και επίσης ενάντια στις πεποιθήσεις της συνειδήσεώς του. Με άλλα λόγια, τίποτε δεν είναι καλό ή κακό καθ' αυτό. Αυτό που κάνει ένα πράγμα καθαρό ή ακάθαρτο, καθώς και μία πράξη καλή ή κακή, είναι η πρόθεση και τα ελαττήρια της καρδιάς. Αυτό είναι το νόημα του Αποστόλου. Και αυτό θα μας εξηγήσει λεπτομερέστερα παρακάτω ο Απόστολος. Διαβάζω λοιπόν το χωρίο 15. «Εάν όμως ο αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Μη φέρε εις απώλειαν με το φαγητόν σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ας μη βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας». Να μη λησμονούμε ότι αυτές οι ηθικές προτροπές του Αποστόλου, αγαπητοί μου φίλοι, στηρίζονται πάνω στην προϋπόθεση, στη βασική προϋπόθεση, ότι αυτού του είδους οι διαφωνίες και οι προστριβές μεταξύ των χριστιανών για φαγητό, για πιωτό και για γιορτές στηρίζονται σε πεποιθήσεις αγαθής συνειδήσεως και δεν είναι προστριβές πείσματος ή εγωιστικών σκοπών. Γι' αυτό και ο Απόστολος συνιστά αμοιβαίο σεβασμό των πεποιθήσεων του ενός προς τις πεποιθήσεις του άλλου σε αυτά τα δευτερεύοντα πράγματα. «Εάν ο αδελφός σου λυπείται για φαγητό, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Αν δηλαδή εσύ ο δυνατός τρως παρουσία του αδύνατου αδελφού σου ένα φαγητό, που αυτός το θεωρεί απαγορευμένο φαγητό, τότε με αυτό τον τρόπο σου, τον αυθαίρετο και τον προκλητικό τρόπο σου, λυπείς τον αδελφό σου.
δηλαδή του δημιουργεί στην καρδιά συναισθήματα πικρίας και οδύνης. Και αυτό μαρτυρεί πως στην περίπτωση τη συγκεκριμένη αυτή η αγάπη του Χριστού δεν υπάρχει στην καρδιά σου. Επειδή όχι μόνον δεν σέβεσαι τη συνείδηση του αδελφού σου, αλλά και εκθέτεις την ψυχή του σε κίνδυνο. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να σκανδαλιστεί ο αδύνατος αδελφός σου σε τέτοιο μάλιστα σημείο ώστε να πέσει ανεπανόρθωτα. Ο Χριστός πέθανε για να σώσει τη ψυχή του αδελφού σου. Και εσύ για το καπρίτσιο σου δεν νοιάζεσαι αν θέτεις σε κίνδυνο αυτή τη σωτηρία του αδελφού σου. Ντροπή. Αλλά και κάτι άλλο, προχωρεί και εξηγεί ο Απόστολος. Ας μη βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας. Ποιο είναι αυτό το αγαθό για το οποίο μιλεί εδώ ο Απόστολος? Η πνευματική ελευθερία του χριστιανού είναι αυτό το αγαθό. Όταν δεν γνωρίζει ο χριστιανός πώς να χρησιμοποιεί αυτή την ελευθερία του ή όταν τη χρησιμοποιεί κακώς, τότε το ουράνιο αυτό αγαθό, δηλαδή η πνευματική ελευθερία, βλασφημείται. Δηλαδή χάνει το καλό της όνομα, δεδομένου ότι γίνεται πρόξενος πνευματικής ζημιάς και όχι ευλογίας. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 17. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Ο κύριος και ο απότερος σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να διαμορφωθεί μέσα στο χριστιανό μια κατάσταση δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς. Αυτό εννοούσε και ο κύριος Ιησούς όταν έλεγε «Η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα σας». Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, χωρίον 21. Αυτή όμως η νέα και αρμονική κατάσταση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι ο χριστιανός θα φάει ή με το τι δεν θα φάει ή με το τι θα πιει ή δεν θα πιει. Τουναντίον, η νέα αυτή κατάσταση διαμορφώνεται εσωτερικά από την παρουσία και το έργο του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην καρδιά του πιστού. Το νόημα του Αποστόλου είναι το εξής. Δεν είναι ανοησία να θυσιάζονται αυτές οι πνευματικές ευλογίες της Βασιλείας του Θεού για χάρη κάποιου φαγητού ή κάποιου πιωτού. Ερχόμεθα στο χωρίον 18. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστείς των Θεών και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Είναι τόσο μεγάλη η αλήθεια ότι αυτές πράγματι είναι οι πνευματικές εκδηλώσεις και ευλογίες της Βασιλείας του Θεού μέσα μας, ώστε μόνον εκείνος που καλλιεργεί αυτές τις αρετές ευαρεστεί των Θεών. Μάλιστα φαίνεται σαν θετικός και χρήσιμος άνθρωπος ακόμα και στο κοινωνικό περιβάλλον που κινείται και ζει έξω από την Εκκλησία. Ο καθένας χριστιανός, ακόμα και ο μη χριστιανός, αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα, σε αντίθεση προς τον ανόητο ή τον υπερήφανο που δημιουργεί καυγάδες για το τι θα φάει ή για το τι δεν θα φάει. Προχωρούμε τώρα στα χωρία 19 και 20. Άρα λοιπόν, ας ζητώμεν τα προς ειρήνην και τα προς οικοδομήν αλλήλων. Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού δια φαγητών. Πάντα μεν είναι καθαρά. Κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπον ως τις τρώγει με σκάνδαλον. Σαν χριστιανοί πρέπει να αισθανόμεθα την υποχρέωση να διατηρούμε στην Εκκλησία ειρήνη και αρμονία. Επίσης να προσέχουμε να μην κάνουμε κάτι που θα έβλαπτε την πνευματική οικοδομή του αδελφού μας. Εφόσον ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος κάνει στην καρδιά του αδελφού σου έργο θετικό και πνευματικό, γιατί εσύ που κάνεις τον δυνατό και τον ελεύθερο καταστρέφεις με την υπερηφάνειά σου αυτό το έργο που ο Θεός κάνει στην πνευματική ζωή του αδελφού σου? Γιατί το κάνεις αυτό? Πάντα είναι καθαρά. Κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπον ως τις τρώγει με σκάνδαλο, εξηγεί ο Απόστολος στο χωρίον 20. Όλα τα φαγητά είναι από τον Θεό. Γι' αυτό και κανένα φαγητό αυτό καθ' αυτό δεν είναι κακό ή πνευματικά επιζήμιο. Ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα στο στόμα, αλλά τα εξερχόμενα από το στόμα. Αυτά βλάπτουν. Όμως το κακό και η ζημιά γίνεται από τον άνθρωπο που τρώει με σκάνδαλο. Η λέξη σκάνδαλο προέρχεται από τη λέξη σκανδάλι, ξέρετε. Η σκανδάλι του όπλου, λόγου χάρη, είναι το μικρό εξάρτημα που όταν το πατήσουμε με το δάχτυλό μας, εξφενδονίζει τη σφαίρα η οποία τραυματίζει και σκοτώνει. Το σκάνδαλο λοιπόν είναι η αφορμή που δίνουμε και τραυματίζεται με την πράξη μας κάποιος αδελφός. Τραυματίζουμε την πνευματική ζωή του αδελφού μας, καταστρέφοντας έτσι το έργο που ο Θεός έχει κάνει στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Απόστολος, διαβάζω το χωρίον 21. Καλό είναι το να μην φάγεις κρέας. Μηδέν απείς σύνον,
Μη δεν απράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Περιόρισε την ελευθερία σου στα μέτρα της αγάπης, τονίζει ο Απόστολος. Αυτό είναι καλό, δηλαδή η ηθική υποχρέωσή σου και τιμή σου. Το κρέας που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι το κρέας των ζώων που εθυσίαζαν οι ειδωλολάτρες τους θεούς τους και κατόπιν το μοίραζαν ή το πουλούσαν φτηνά. Υπήρχαν οι αδύνατοι χριστιανοί που δεν έτρωγαν αυτό το κρέας που είχε θυσιαστεί σε ξένους θεούς. Υπήρχαν όμως και οι δυνατοί που δεν τους ένοιαζε, το έτρωγαν. Ο Απόστολος δεν απαγορεύει στους δυνατούς να τρώνε από αυτό το κρέας. Αλλά όχι μπροστά στους αδύνατους που δεν το έτρωγαν λόγω αντιρρήσεως της συνειδήσεώς τους, όχι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ίδιο και με το πιωτό, καθώς και με οτιδήποτε άλλο πράγμα, που μπορεί αυτό το ίδιο να μην έχει ηθική αξία. Αλλά αν το κάνεις όμως παρουσία του αδύνατου αδελφού σου, τότε δημιουργείται σκάνδαλο και συνεπώς αμαρτία, διότι σκανδαλίζεις τη συνείδηση του αδελφού σου. Προχωρούμε στο χωρίον 22. Συ πίστην έχεις. Έχει αυτήν εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ώστις δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο το οποίον αποδέχεται. Αν εσύ ο δυνατός πιστεύεις ότι επιτρέπεται ηθικώς να φας κάτι ή να πιεις κάτι ή να δουλέψεις κάποια μέρα της εβδομάδος, πίστευε έτσι. Δεν αμαρτάνεις εφόσον αυτό που πιστεύεις, το πιστεύεις με καθαρή καρδιά ενώπιον του Θεού. Εφόσον δεν σε ενοχλεί η συνείδησή σου για ό,τι κάνεις, ούτε και ο Θεός ενοχλείται. Εν τούτης αυτό που κάνεις, μόλον ότι είναι ηθικά αδιάφορο ή αχρωμάτιστο, γίνεται αυτομάτως αμαρτία αν το κάνεις ενώπιον του αδύνατου αδελφού σου, εφόσον γνωρίζεις ότι αυτός δεν αντέχει να είναι μάρτυρας αυτής της πράξεώς σου. Και τώρα τελειώνουμε με το χωρίον 23. Ώστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώει εκ πίστεως, και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Ποιον έχει υπόψη εδώ ο Απόστολος όταν γράφει «Ώστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει»? Έχει υπόψη του εκείνο τον αδύνατο που, μιμούμενος το δυνατό, τρώγει και αυτός απ' όλα, χωρίς όμως να είναι βέβαιος αν αυτό που κάνει είναι το σωστό. Δεν πληροφορείται από τη συνείδησή του, δηλαδή, ότι αυτό το κάνει επειδή το πιστεύει. Αμαρτάνει λοιπόν, επειδή οτιδήποτε γίνεται έξω από τη χαρά της πίστεως είναι αμαρτία που οδηγεί στη φθορά του έργου που ο Θεός έχει κάνει στην καρδιά αυτού που διστάζει. Και τώρα μια τελευταία σημείωση. Ο Απόστολος μας εξήγησε τους λόγους γιατί πρέπει να σεβόμαστε τη συνείδηση του άλλου και να περιορίζουμε την ελευθερία μας στα μέτρα της αγάπης, εφόσον αυτός ο άλλος με καθαρή τη συνείδηση διαφωνεί μαζί μας σε κάποια συγκεκριμένη πράξη. Τι στάση όμως πρέπει να πάρουμε αν κάποιος μας ελέγχει? Thank you.